Κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον Σύμβουλο Γεωστρατηγικής, τον κύριο Νίκο Λιγερό, τον δόκτωρα Νίκο Λιγερό, αφού έχουμε καλά αποτελέσματα, καλή συνέχεια για τον ζεόλυθο της Ελλάδος και μιας και μιλήσουμε για την Ορεστιάδα, είναι εκεί κυρίως που βρίσκεται ο ζεόλυθος. Καλησπέρα σας κύριε Λιγερέ. Καλησπέρα σας. Έχουμε λοιπόν την πρώτη άδεια για εξόρυξη ζεόλυθου, αν δεν κάνουμε λάθος. Όχι, δεν κάνετε λάθος και μάλιστα είναι άδεια εκμετάλλευσης, άρα δεν είναι μόνο το χαρακτηριστικό της εξόρυξης, είναι και για τη συνέχεια. Άρα βγήκε στις 20 του Φλεβάρι και τώρα επίσημα μπορεί να το ανακοινώνουμε παντού ότι στην περιοχή Κόκαλο, κοντά στα Πετρωτά, δηλαδή όντως κοντά στη Νέα Ορεσιάδα για αυτούς που ξέρουν την περιοχή, θα υπάρχει το πρώτο κοίτασμα της Ελλάδος για τον ελληνικό ζεόλυθο και νομίζω ότι ζούμε ιστορικές μέρες, γιατί αυτό δεν είχε γίνει ποτέ πριν στην ιστορία της Ελλάδος. Δάσκαλε, να πούμε, εμένα μου αρέσει το δάσκαλο, έτσι σας έχω γνωρίσει. Να πούμε στον κόσμο τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα για την Ελλάδα. Άρα πρέπει να ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο Βόρειος Εύρος έχει 100 εκατομμύρια τόνους ζεόλυθο, ότι ο ζεόλυθος χρησιμοποιείται σε παγκόσμια κλίνικα και το χρησιμοποιούμε 4 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι της τάξης μεγέθους τα κοιτάσματα σε, πώς να το πούμε, σε αντικειμενική αξία είναι στα 30 δις και αυτό μας επιτρέπει να σκεφτούμε ποιες θα είναι οι εφαρμογές σε αυτό το τομέα, αλλά όχι μόνο στο τομέα της εξόρυξης και στην καλλιέργεια, στην κτηνοτροφία, στην ιατρική, στα καλλιντικά. Ο ζεόλυθος από το 2011 έχει αναγνωριστεί ως μία από τις 10 μεγαλύτερες καινοτομίες του κόσμου και το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα εμείς να κάνουμε εξόρυξη συγκεκριμένα κλινοπτυλόλυθου στην Ελλάδα σημαίνει πρακτικά ότι μπορούμε όχι μόνο να είμαστε καταναλωτές, να είμαστε και εξαγωγείς, που σημαίνει ότι η προστιθέμενη αξίνη που δίνει στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότερη από τα 30 δις που περιέγραψα ως βασική αξία. Εμείς αμέσως κάνουμε τον υπολογισμό λόγω κρίσης τώρα και λέμε ορίστε πώς θα βγουν τα δάνεια που έχουμε πάρει. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι σωστός αυτός ο υπολογισμός, αλλά στην πραγματικότητα είναι επιπλέον μια προστιθέμενη αξία, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ο ζεόλυθος μπαίνει, ας πούμε, στα συμπληρώματα διατροφής, με 63 γραμμάρια αξίζει 24 ευρώ. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ανάλογα με την επεξεργασία και την περιεκτικότητα που έχει την ανθρώπινη χρήση είναι 95%, τα κοιτάσματα, επειδή είναι μεγάλης αξίας και μεγάλης ποιότητας, δίνουν δυνατότητες που είναι πολύ μεγαλύτερες από απλώς την αντικειμενική αξία την αρχική. Μέχρι τώρα κάναμε εισαγωγή από τη γείτονα χώρα, μάλλον περισσότερο, επειδή γνωρίζω ότι ασχοληθήκατε πάρα πολύ. Για πέστε μας, πόσα χρόνια σας πήρε από τη μέρα που ξεκίνησατε μέχρι να βγει αυτή η άδεια? 5. 5 χρόνια. 5 χρόνια. Τόσο γρήγορα πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα, δηλαδή, καταλάβαμε. Ναι, το καταλάβατε. Ναι. Τόσο γρήγορα γιατί πρέπει να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι είναι κάτι το σημαντικό, ότι μπορεί να γίνει, ότι μπορεί να βοηθήσει τη Θράκη, ότι δεν έχει αρνητικές γεωστρατηγικές επιπτώσεις, ότι περιβαλλοντικά είναι πάρα πολύ καλό. Μέχρι να περάσουν όλες αυτές οι εξηγήσεις στα διάφορα υπουργεία και στο τέλος κάποιος επενδυτής να αποφασίσει να κάνει πραγματικότητα την πράξη αυτή, είναι αυτά τα χρόνια. Για την ΑΟΣ παρέχουμε περισσότερα χρόνια. Ναι, αλλά δεν είναι εντυπωσιακό να λέτε σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν έχει σημασία, σας φέρνουμε τόσα χρήματα και να μην τρέχουν να το πραγματοποιήσουν? Γιατί πρέπει να το πιστέψουν ότι γίνεται για να μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Άμα δεν έχουν καμία ενημέρωση, θεωρούν ότι απλώς είναι τεχνικές γνώσεις οι οποίες δεν έχουν εφαρμογές και δεν έχουν πολιτικό όφελος. Από τη στιγμή που καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πολιτικό κόστος να μην το κάνουν και πολιτικό όφελος να το κάνουν, τότε το κάνουν. Ναι, αλλά για να πιστέψει κάποιος ένα πράγμα πρέπει να το γνωρίζει κιόλας. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που γνωρίζουν τόσο καλά τα θέματα? Υπάρχουν αυτοί που ενημερώνονται από αυτούς που τα γνωρίζουν. Μάλιστα. Πέστε μας τώρα, δεν είναι μόνο αυτός ο ενεργειακός πλούτος της χώρας μας. Έχουμε και άλλα πράγματα. Βεβαίως. Έχουμε το πιο σημαντικό, βέβαια, είναι η ΑΟΣ που είναι άλλης τάξης τα μεγέθη και
μόνο και μόνο να υπολογίσουμε ότι με τα συμβατικά κοιτάσματα, με τα θαλάσσια οικόπεδα που έχουμε βγάλει στο Ιόνιο κοινότερης Κρήτης, είμαστε ήδη στα 1,7 τρισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο ορυκτός πλούτος δίνει τεράστιες δυνατότητες, όχι μόνο για το δάνειο όπως το λέγατε, αλλά για την ανάκαμψη της Ελλάδος και όχι μόνο την ανάπτυξή της. Αλλά και εδώ είναι ένας τομέας που πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, να υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν και άνθρωποι που το παλεύουν, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί αυτός ο ορυκτός πλούτος και όχι να μείνουμε με μία μίζερη προσέγγιση, ιδεολογικά κολλημένη, που δεν ξέρει πώς να αξιοποιήσει τέτοια πράγματα. Ξέρετε, τώρα είναι εντυπωσιακό. Δίνεται απτά πράγματα, κάτι που υπάρχει, που το βλέπουν, που το αγγίζουν, θα έλεγα, και δεν το πιστεύουν και πιστεύουν άλλος και άλλα πράγματα, τα οποία είναι άειλα, θα έλεγα εγώ, και να μην αναφέρουμε πρόσωπα τώρα, καταλαβαίνω. Ωραία, το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε, είναι και όπως ο Χριστός, θέλω να πω, είχε και τον Θωμά. Άρα είναι μερικοί που ακόμα και αν σταυρώθηκε, ακόμα και αν αναστήθηκε, ακόμα και στη συνέχεια θα έχει την ανάληψη, έπρεπε να περάσουν από το στάδιο του Θωμά. Εμάς δεν μας πειράζει. Σημασία όμως είναι γιατί για τον ελληνικό λαό σπαταλούμε πάρα πολύ χρόνο για να αποδείξουμε το αυτονόητο και τελικά όταν γίνεται μας εξηγούν ότι εντάξει, δεν κάνατε και κάτι. Μάλιστα. Για το ζωέλιο σας πήρε 5 χρόνια. Μας λέτε για την ΑΟΣ παίρνει περισσότερα, αλλά και με όλα αυτά που γίνονται στο Αιγαίο και σίγουρα παρακολουθείτε, μήπως μας πάρει και άλλα τόσα χρόνια? Όχι, δεν θα μας πάρει άλλα τόσα χρόνια, γιατί όπως το ξέρετε τα θαλάσσια οικόπεδα τα βγάλαμε ήδη από το 2014. Ξέρουμε τώρα πώς λειτουργεί αυτό το θέμα και λόγω της Κύπρου, επειδή έχει τα 13 θαλάσσια οικόπεδα και έχουν προχωρήσει ήδη στο τρίτο γύρο αδειοδότησης. Άρα εμείς ετοιμαζόμαστε ήδη για τον δεύτερο γύρο αδειοδότησης, παρόλο που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ ο πρώτος. Θέλω να πω, έχει βγει αυτός ο χώρος από την άγνοια. Βλέπουμε ότι γενικότερα η Ανατολική Μεσόγειος έχει τεράστια κοιτάσματα και βλέπουμε ότι οι μπροστάριδες όπως είναι η Αίγυπτος και το Ισραήλ έχουν επηρεάσει την Κύπρο και η ίδια με τις άλλες δύο επηρεάζουν και την Ελλάδα όσο αφορά την ανάπτυξή μας. Κατά συνέπεια, το Παίρνιο δεν παίζεται στο Αιγαίο, παίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο και τα μεγάλα στρατηγικά κοιτάσματα της Ελλάδος βρίσκονται νότια της Κρήτης. Μάλιστα. Κύριε Διεγερέα, να σας ευχαριστήσουμε. Μας δίνετε μια νότα ελπίδας με αυτά που μας ανακοινώνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.